Ιερατική Ανθρωπολογία Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ο Παρασκευάς Λεκέας διαβάζει από το ομώνυμο και βραβευμένο από την Ακαδημία Αθηνών έργο του Βασιλείου Χαρώνη. Αγαπητοί μας ακροατές, χαίρετε. Συνεχίζουμε και στη σημερινή εκπομπή να μιλούμε για τις θλίψεις από τα έργα του Ιερού Χρυσοστόμου. Οι θλίψεις συντρίβουν και κατανήσουν. Είδες πώς ισχυρούς η θλίψη εργάζεται, πώς κατανενιγμένους ποιεί, πώς συντρίβει την διάνοιαν. Δηλαδή, είδες πώς η θλίψη κάνει δυνατούς τους ανθρώπους, πώς τους δημιουργεί κατάνοιξη, πώς συντρίβει και ταπεινώνει τη σκέψη. Για το ίδιο θέμα λέει, «Τι αυτε γάρ ετων θλιβωμένων ψυχέ». Αυτήν συγκινούσιν ολόκληρον την καρδίαν με τα πολλής της κατανήξεως των Θεών καλούντες. Διό δί και ακούονται. Εγάρτι αυτε ευχέ πολλήν έχουσι δύναμην, ου περιτρεπόμενε ουδέ σαλευόμενε, καν με τα πολλής ρήμης ο διάβολος επέλθει. Καθάπερ γάρ δένδρων ισχυρών και κατά πολλού του βάθους της γης παραπέμπων την ρίζαν, και τους κόλπους αυτής περισφύγων προς άπασαν πνευμάτων ρήμην ανθίσταται. Δηλαδή, τέτοιες είναι οι ψυχές εκείνων που θλίβονται. Συνεγείρουν ολόκληρη την καρδιά, επικαλούμενοι με πολλή κατάνοιξη το Θεό. Γι' αυτό βέβαια και εισακούονται. Γιατί αυτές οι προσευχές έχουν πολλή δύναμη, γιατί δεν κλονίζονται ούτε σαλεύουν, ακόμη και αν ο διάβολος επιτεθεί με μεγάλη δύναμη. Γιατί, όπως ακριβώς ένα δέντρο ισχυρό που έχει απλωμένη τη ρίζα του σε μεγάλο βάθος της γης και περισφύγει το χώμα της, αντιστέκεται σε κάθε ορμή των ανέμων. Για το ίδιο θέμα λέει, «Της γάρ θλίψεως η φύσης, τα εναντία κατασκευάζει νίωθε, προσοχήν, συντριβήν διανοίας, συντεταμένην γνώμην, ευλαβίας επίστασιν. Οι Άγιοι θλιβόμενοι, λαμπρότεροι και φιλοσοφότεροι εγίνοντο». Δηλαδή, η φύση της θλίψεως συνήθως προξενεί τα αντίθετα, δηλαδή προσοχή, συντριβή στο φρόνημα, πρόθυμη διάθεση, αύξηση της ευσέβειας. Οι Άγιοι, όταν δοκίμαζαν θλίψεις, γίνονταν λαμπρότεροι και ευσεβέστεροι. Οι θλίψεις μας κάνουν δυνατούς. Τι αυτή γάρ της θλίψεως η φύσης, τους πράους αυτήν και γενναίος φέροντας, ανωτέρους ποιοί των δεινών, υψηλωτέρους των του διαβόλου βελών, παιδεύει καταφρονήν των επιβουλών, επί και τα δένδρα τα μεν, σκιατροφούμενα μαλακότερα γίνεται και προς καρπών γένεση να χριστότερα, τα δε αέρων ανομαλία ομιλούντα και πνευμάτων δεχόμεθα εμβολάς και θέρμην ακτίνος, αυτά τε ισχυρότερα καθίσταται και της φύλης κομμά και το καρπό βρίθεται. Δηλαδή, τέτοια είναι η φύση της θλίψεως. Εκείνους που την υποφέρουν με πραότητα και γενναιότητα, τους κάνει ανώτερους από τις δοκιμασίες, τόσο υψηλούς, ώστε να μην τους φθάσουν τα βέλη του διαβόλου και τους διδάσκει να περιφρονούν τις μηχανοραφίες. Καθώς και τα δένδρα που είναι σε σκιερά μέρη γίνονται ασθενικά και ακατάλληλα για καρποφορία, ενώ όσα αναπτύσσονται σε μέρος ανοιχτό και δέχονται τις επιθέσεις των ανέμων και τη θέρμη των ακτίνων και τα ίδια γίνονται ισχυρότερα και αποκτούν πλούσιο φύλωμα και γεμίζουν καρπούς.
Οι θλίψεις μας κάνουν σταθερούς στην αρετή. Μέγα γάρ, όντως μέγα παραμύθιον και τα του Χριστού πάθη και τα των Αποστόλων. Ούτω γάρ ήδη ταύτην βελτίω της αρετής ούσαν την οδόν, ως και αυτός ο μη δεόμενος αυτής ταύτην ελθύν. Ούτως είδε την θλίψην συμφέρουσα ημίν και ανέσεως υπόθεσιν μάλλον γινωμένην. Άκουε γάρ αυτού του Χριστού λέγοντος, εάν μη τις άρη των σταυρών αυτού και ακολουθήσει ο πίσω μου, ουκ έστι μου άξιος. Μόνον γάρ ουχή τούτο δια της τιάφτης λέγει διδασκαλίας. Ή μαθητής ή των διδάσκαλων μιμού. Τούτο γάρ εστί μαθητού. Είδε αυτός μεν διαθλίψεως ήλθε, σίδε διανέσεως, ουκέτη την αυτήν βαδίζεις οδόν. Ήν εκείνος ευάδισεν, αλετέραν. Πώς ουν ακολουθείς μη ακολουθών, πώς ή μαθητής μη το διδασκάλο επόμενος. Μέγα άρα θλίψεις αγαπητή. Δύο γάρ τα μέγιστα κατορθεί, και αμαρτίας εξαλήφη και στερούς ποιεί. Δηλαδή μας είπε, είναι μεγάλη, πραγματικά μεγάλη η παρηγοριά από τα παθήματα του Χριστού και των Αποστόλων. Γιατί εγνώριζε καλά ο Παύλος ότι ο δρόμος των παθημάτων είναι ο καλύτερος δρόμος που οδηγεί στην αρετή, ώστε να θέλει να τον ακολουθήσει και εκείνος που δεν τον έχει ανάγκη. Τόσο πολύ εγνώριζε ότι μας συμφέρει η θλίψη και ότι αυτή γίνεται περισσότερο αιτία ανέσεως πνευματικής. Άκουσε λοιπόν τον ίδιο τον Χριστό που λέει, «Εάν κάποιος δεν σηκώσει το σταυρό του και δεν με ακολουθήσει στο δρόμο της θυσίας, δεν είναι άξιος για μένα». Και αυτό δεν το λέει μόνον με αυτή τη διδασκαλία. Εάν είσαι μαθητής, μιμήσου το δάσκαλό σου, γιατί αυτό είναι το γνώρισμα του μαθητή. Αν λοιπόν ο Χριστός έζησε στον κόσμο με θλίψη και εσύ θέλεις να ζεις με άνεση, δεν βαδίζεις πλέον τον ίδιο με αυτόν δρόμο, αλλά διαφορετικό. Πώς λοιπόν τον ακολουθείς, πώς είσαι μαθητής αφού δεν ακολουθείς το παράδειγμα του δασκάλου? Επομένως, είναι μεγάλο αγαθό η θλίψη, αγαπητή, αφού κατορθώνει δύο πράγματα πολύ μεγάλα, και τις αμαρτίες εξαλείφει και μας κάνει σταθερούς στην αρετή. Αρετή και δοκιμασίες συμπορεύονται. Τη γάρα αρετή συγκεκλήρωται πόνος και κίνδυνος. Με την αρετή έχουν συνδεθεί κόποι και κίνδυνοι. Οι θλίψεις χαρίζουν πνευματικό πλούτο. Αύτε γάρ μου της εμπορίας υποθέσεις. Ούτως μου ο πλούτος, αύτη των αμαρτημάτων μου η δαπάνη, το συνεχώς δια τούτων οδεύειν πειρασμών και πάγεσθε μη τούτους παρών ουδαμός προσεδόκησα. Δηλαδή, πράγματι, αυτές είναι οι εμπορικές επιχειρήσεις μου, αυτός είναι ο πλούτος μου, αυτή είναι η άφεση των αμαρτιών μου, το να βαδίζω συνεχώς ανάμεσα σε τέτοιους πειρασμούς και να μου προξενούνται αυτοί οι πειρασμοί από ανθρώπους από τους οποίους δεν το περίμενα ποτέ. Αμείβονται από το Θεό τα δάκρυα και η λύπη για τις αδικίες. Η επιστολή των δακρύων και των οδυρμών απεκάλυψε την φλόγα της λύπης ημίν της εν την καρδία της ή. Τούτον προσδόκατας αμοιβάς παρά του φιλανθρώπου Θεού. Έστι γάρ και λύπης μισθός και μέγας και πολλής. Δηλαδή, η επιστολή των δακρύων και των οδυρμών αποκάλυψε τη φλόγα της λύπης που υπάρχει στην καρδιά σου για μένα. Την αμοιβή σου για όλα αυτά περίμενε την από τον φιλάνθρωπο Θεό, γιατί υπάρχει και για τη λύπη μισθός και μάλιστα μεγάλος και πολλής. Thank you.
οι θλίψεις γεννούν την υπομονήν, που είναι μητέρα των αγαθών. Λέει ο Άγιος Παύλος, ούκ επίτες αντιδώσεσι των θλίψεων χέρι και εφραίνεται μόνον, αλλά και επ' αυτές τες θλίψεις ικαλοποίζεται ούτω λέγον, ού μόνον δε, αλλά και καυχόμεθα εν τες θλίψεσιν. Ήτα, απαριθμούμενος των ορμαθών των βραβείων της θλίψεως, φυσίν ότι υπομονήν αύτη τίκτη, την μητέρα των αγαθών, των ακίμαντων λιμένα, την εν γαλήνη ζωήν, την πέτρας ισχυροτέραν και αδάμαντος στεροτέραν, την όπλου παντός δυνατοτέραν και τυχόν ασφαλεστέραν. Αύτη δε κατορθωθήσα δοκίμους και γενναίους ποιή τους αυτής τροφίμους και μεθ υπερβολείς αχυρότους. Ουδενή γάρα φύση των προσπιπτόντων αυτής ορειβήστε λυπηρών, ουδέ υποσκελίζεστε, αλλώς περί πέτρα όσο περ άν υποπλειώνων πέιτε κυμάτων, αύτη μεν εκαθαίρεται μιζόνος, ουδέ μικρόν κινουμένη των δε προσριγνημένων αυτή των όγκων υδάτων διαφθείρει ραδίος. Ούτω πέιν, αλλά το πέεστε αφανίζουσα. Ούτω δίκαιο δόκιμος εξ υπομονής γενόμενος, πάσης ανώτερος έστηκεν επιβουλής, και το δι θαυμαστόν ότι ισχυρότερος γίνεται ούτω ποιήν κακός, αλλά το πάσχην κακός τους ποιούντας διαλύον ραδίος. Δηλαδή, μας είπε στη μετάφραση. Ο Παύλος δεν χαίρεται και δεν εφραίνεται μόνον για τις ανταμοιβές των θλίψεων, αλλά καυχαίται και για τις ίδιες τις θλίψεις λέγοντας τα εξής. Και όχι μόνον για τη χάρη που ελάβαμε, αλλά καυχιόμαστε και για τις θλίψεις. Έπειτα, απαριθμώντας το πλήθος των βραβείων της θλίψεως, λέει ότι αυτή γεννάει υπομονή, που είναι η μητέρα των αγαθών, το ακίμαντο λιμάνι, η γαλινεμένη ζωή, που είναι πιο ισχυρή και από το βράχο και πιο στέρεη και από το διαμάντι, πιο δυνατή από κάθε όπλο και πιο ασφαλής από τα τείχη. Και όταν αυτή η υπομονή κατορθωθεί, κάνει άξιους και γενναίους τους μαθητές της και ακατάβλητους, γιατί δεν τους αφήνει να ταράσσονται από κανένα από τα θλιβερά γεγονότα που τους βρίσκουν, ούτε να καταβάλλονται, αλλά όπως ο βράχος, όσο κι αν χτυπιέται από πολλά κύματα, αυτός βέβαια καθαρίζεται περισσότερο, χωρίς να μετακινείται καθόλου. Τον όγκο όμως του νερού που προσκρούει επάνω του, τον διαλύει εύκολα, όχι χτυπώντας τον, αλλά δεχόμενος τα χτυπήματά του. Κατά τον ίδιο λοιπόν τρόπο και εκείνος που έγινε άξιος με την άσκηση της υπομονής είναι ανώτερος από κάθε σκευωρία. Και το πιο αξιοθαύμαστο είναι ότι γίνεται πιο δυνατός και διαλύει τους κακούς εύκολα, όχι με το να κακοποιεί, αλλά με το να κακοποιείται. Ανίποτες οι αμοιβές σε εκείνους που πονούν πολύ. Όσο γάρ αν πλείον ο πόνος ημίν εγέννητε, το σούτο και μίζον έστε ο στέφανος του Θεού τα σαρίτου ημίν και αφάτους εκείνας και λόγων υπερβενούσας ορίζοντος αμοιβάς. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερη στενοχώρια σας βρει, τόσο μεγαλύτερο θα είναι και το στεφάνι, αφού ο Θεός είναι εκείνος που καθορίζει τις απερίγραπτες και άφατες εκείνες αμοιβές που ξεπερνούν κάθε λογική. Οι θλίψεις χαρίζουν πολλά στεφάνια. Όσο γάρ, αν επιτείνεται τα της θλίψεως, το σου το πλεονάζει και τα των στεφάνων. Όσο αν πυρωθεί το χρυσίον, το σου το καθαρότερον γίνεται. Όσο μακρότερον αν πλεύσει πέλαγος έμπορος, το σου το πλείωνα συνάγει τα φορτία. Δηλαδή, όσο πολλαπλασιάζονται οι θλίψεις, τόσο και τα βραβεία γίνονται αυθονότερα. Όσο πιο πολύ ο χρυσός μένει στη φωτιά, τόσο καθαρότερος γίνεται. Όσο μεγαλύτερο πέλαγος διαπλέψει ο έμπορος, τόσο περισσότερα εμπορεύματα συγκεντρώνει. Για το ίδιο θέμα λέει, «Η των πειρασμών επαγωγή
στεφάνων υπόθεσης γίνεται και βραβείων. Δηλαδή, η έφοδος των πειρασμών γίνεται αιτία στεφάνων και βραβείων. Επίσης, όσο δε μίζων ο πόνος, τος ούτω και ο στέφανος έστε λαμπρότερος. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερος είναι ο πόνος, τόσο λαμπρότερο θα είναι και το στεφάνι. Ακόμη λέει, «Ο δια των Θεών Πάσχων, όσο περάντι χαλεπότερον πάθη, μιζώνον απολάβει στεφάνον». Δηλαδή, εκείνος που υποφέρει δοκιμασίες για το Θεό, όσο χειρότερα πάθη, τόσο πιο μεγάλα στεφάνια θα απολαύσει. Δεν πρέπει να μας ταράσουν οι θλίψεις, γιατί οι αμοιβές είναι αθάνατες. Λέει ο Άγιος, «Μηδέν ημάς ταρατέτω των συμβενόντων λυπηρών, μηδέ τα επάλληλα των πραγμάτων κύματα θορυβήτω ημών την διάνοιαν. Τι αυτή γάρι στενή και τεθλιμμένη οδός, πολλοί νέχουσα την δυσκολίαν, πολλούς τους ιδρώτας και τους πόνους, αλλά ταύτα μεν παροδεύεται και το παρόντι συγκαταλύεται βίο. Καν γάρ στενή η οδός, αλλο δώσες την, εν γάρ εστί λυπηρών, αμαρτία μόνον, τα δε άλλα πάντα εξορίε, δημεύσεις, απαγωγέ, επιβουλέ και όσα τι αυτά σκιά ατήσες την και καπνός και αράχνη και ή τι τούτον ευτελέστερον». Δηλαδή, κανένα από τα θλιβερά που συμβαίνουν να μη σας ταράσει, ούτε τα αλλεπάλληλα κύματα των δύσκολων περιστάσεων να θολώνουν το μυαλό σας. Γιατί τέτοια είναι η στενή και γεμάτη δοκιμασίες χριστιανική οδός. Έχει πολλές δυσκολίες, πολλούς ιδρώτες και κόπους, όμως αυτά παρέρχονται και εξαφανίζονται μαζί με την παρούσα ζωή, γιατί είναι στενή η οδός, αλλά πάντως είναι οδός, ενώ τα βραβεία, όταν υποφέρουμε με υπομονή και γενναιότητα τις δοκιμασίες, είναι συνεχή και αθάνατα και πολύ ανώτερα από τους ιδρώτες. Κατανοώντας λοιπόν ότι η θλίψη είναι φθαρτή και προσωρινή, ενώ οι αμοιβές συνεχείς και αθάνατες, να τα υπομένετε όλα με γενναιότητα, χωρίς να ταράσεστε από τις δυσκολίες που συμβαίνουν, γιατί ένα μόνον είναι λυπηρό, η αμαρτία, ενώ όλα τα άλλα, εξορίες, δημεύσεις περιουσιών, απαγωγές, σκευωρίες και άλλα παρόμοια, είναι κάποια σκιά και καπνός και αράχνη, και οτιδήποτε άλλο υπάρχει πιο ευτελές από αυτά. Οι θλίψεις δυναμώνουν την ψυχή και τη σκέψη. Λέει ο Άγιος, «Και καυχόμεθα εν τες θλίψεσιν, ότι από του συνεχώς θλίβεστε καρτερικοτέρας της ψυχής ημών γινωμένης και των λογισμών ισχυρωτέρων κατασκευαζομένων». Δηλαδή, και καυχόμαστε για τις θλίψεις μας, γιατί από τη συνεχής θλίψης η ψυχή μας γίνεται περισσότερο καρτερική και οι λογισμοί μας ισχυροποιούνται. Οι θλίψεις είναι προϋπόθεση της πνευματικής μας προκοπής. Η άνεσης ως επί το πλείστον ραθυμωτέρους εργάζεται. Η δε θλίψης νύφην παρασκευάζουσα. Αξιούστε ποιή και της άνωθεν ντροπής. Μη τίνην αλγόμεν, επιδάν θλιβόμεθα, αλλά μάλλον χαίρομεν, τούτο γάρ ημών ή της ευδοκιμήσεως υπόθεσης. Δηλαδή, οι ανέσεις τις περισσότερες φορές μας κάνουν πιο οκνηρούς, ενώ η θλίψη, επειδή μας κάνει νυφάλιους, μας κάνει άξιους και της βοήθειας του Θεού. Μην πονούμε λοιπόν όταν δοκιμάζουμε θλίψεις, αλλά ας χαιρόμαστε περισσότερο, γιατί αυτό είναι η προϋπόθεση της προκοπής μας. Οι θλίψεις μας πλησιάζουν στο Θεό. Ουκούν σπουδάζομεν ευχαριστίαν υπέρα πάντων αναφέρειν και γενναίως άπαντα φέρομεν τα συμπίπτοντα. Όταν τίνειν εν παινία όμεν,
όταν εν νόσω ευχαριστώμεν, όταν συγκοφαντώμεθα ευχαριστώμεν, όταν κακώς πάσχομεν ευχαριστώμεν, τούτο ημάς εγγύς είναι του Θεού ποιή, τότε και των Θεών οφειλέ την έχομεν». Δηλαδή μας είπε, «Λοιπόν, ας φροντίζουμε να ευχαριστούμε για όλα το Θεό και να υπομένουμε με γενναιότητα όλα όσα δυσάρεστα μας συμβαίνουν. Όταν λοιπόν είμαστε φτωχοί, όταν είμαστε άρρωστοι, ας τον ευχαριστούμε. Όταν συγκοφαντούμαστε, ας τον ευχαριστούμε. Όταν μας κακομεταχειρίζονται, ας τον ευχαριστούμε. Αυτό μας πλησιάζει κοντά στο Θεό. Τότε και το Θεό τον έχουμε οφειλέτη, εφόσον είμαστε αδικημένοι, θα αναλάβει Εκείνος την υπεράσπισή μας». Οι θλίψεις είναι μέγα αγαθό, γιατί οδηγούν στη Βασιλεία του Θεού. «Μέγα θλίψεις αγαθών, στενή εστίν η οδός, ώστε η θλίψεις ημάς σωθεί εν τη στενή, ο μη θλιβόμενος εισελθήν ου δυνήσεται, ο γάρ εν τη στενή θλίβωνε αυτόν, ούτως εστίν ο και ανέσεως απολάβων, ο δε εμπλατείνωνε αυτόν, ούτε εισέρχεται και θλίβεται σφινούμενος ως υπήν». Δηλαδή, η θλίψη είναι μεγάλο αγαθό. Ο δρόμος που οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού είναι στενός. Η θλίψη μας πρόχνει να μπούμε στο στενό αυτό δρόμο. Όποιος δεν θλίβεται, δεν θα μπορέσει να μπει. Εκείνος που θλίβεται στο στενό δρόμο, αυτός είναι εκείνος που απολαμβάνει και άνεση. Ενώ εκείνος που έχει συνηθίσει τον εαυτό του στην καλοπέραση, ούτε μπαίνει στο στενό δρόμο, αλλά κι αν, για να μιλήσω έτσι, σφινωθεί και παρεμβληθεί στο στενό δρόμο, στενοχωρείται και αγανακτεί και επομένως δεν αισθάνεται καμία άνεση μέσα στις θλίψεις. Η αντιμετώπιση των θλίψεων και των δοκιμασιών. Πώς να αντιμετωπίζουμε τις θλίψεις? Λέει ο Άγιος, «Ευλογητός ο Θεός, ο πολλό μείζωνα των θλίψεων παρέχων την παράκλησιν και ημίν τα σάφτην διδούς την υπομονήν, ως και με τα πολλής εφροσύνης φέρειν τα συμπίπτοντα λυπηρά. Τούτο μάλιστα διπλασιάζεται ημίν των μισθών, το και φέρειν και με τα χαράς φέρειν. Τούτο και ημίν πολλήν παρέχει την παράκλησιν, όταν ακούομεν την ανδρίαν ημών, την παρησίαν, το απερίτρεπτον της γνώμης, την ευτονίαν, την υπομονήν, την καρτερίαν, των ζήλων, των πυρός θερμότερων». Δηλαδή, ας είναι εδοξασμένος ο Θεός που δίνει παρηγοριά πολύ μεγαλύτερη από τις θλίψεις και σε σας δίνει τόση υπομονή, ώστε να υποφέρετε με πολύ χαρά τα θλιβερά γεγονότα που συμβαίνουν. Αυτό προπάντων διπλασιάζει το μισθό σας, το ότι υπομένετε αυτά και τα υπομένετε με χαρά. Αυτό και σε μένα δίνει μεγάλη παρηγοριά, όταν ακούω την αδρία σας, το θάρρος, την αμετάτρεπτη γνώμη σας, τη δύναμη, την υπομονή, την καρτερικότητα, τον θερμότερο από τη φωτιά ζήλο σας. Πώς θα παρηγορείται ο πονεμένος? «Ικανόν γάρ τούτο διαναστήσε και ανορθώσε ψυχήν, όταν εννοήσει ότι ου προς το παν ανήλθε και επίσε εαυτήν από τον προλαβόντον». Δηλαδή, είναι αρκετό αυτό για να διεγείρει και ανορθώσει την ψυχή, όταν δηλαδή κατανοήσει ότι η δοκιμασία της δεν είναι ασήκωτη και παραδειγματιστεί από εκείνους που την υπέμειναν πριν από αυτή. Να δεχόμαστε τις θλίψεις με ευγνωμοσύνη και γενναιότητα. Μη σπεύδομεν εν καιρό επαγωγής, αλέν μόνον εαυτούς παιδεύσομεν, το φέρειν πάντα γενναίος
και μηδέν πολυπραγμονήν, μηδέ περιεργάζεστε των γινωμένων. Το μεν γάρι δένε, πότε δι λυθήνε τας θλίψης, του συγχωρούντος αυτάς προσελθήν Θεού. Το δε επενεχθήσας με τα πάσης φέρειν ευχαριστίας, της ημών ευγνωμοσύνης λοιπόν έργων εστίν, όπερε αν γέννητε, πάντα έψετε τα αγαθά. Δηλαδή, μη σπεύσεις να απομακρυνθείς από τον Κύριο σε καιρό πειρασμού, αλλά σε ένα μόνον ας εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας, στο να υποφέρουμε τα πάντα με γενναιότητα και να μη πολυπραγμονούμε, ούτε να περιεργαζόμαστε αυτά που συμβαίνουν, γιατί η γνώση για το πότε πρέπει να σταματήσουν οι θλίψεις ανήκει στο Θεό, ο οποίος και παραχωρεί να μας επισκεφθούν αυτές. Το δε να τις σηκώνουμε με θερμές ευχαριστίες όταν μας επισκέπτονται είναι έργο της ευγνώμονος καρδιάς μας και αν γίνει αυτό, τότε επακολουθούν όλα τα καλά. Για το ίδιο θέμα λέει «Μη ταχαίως λύσιν επιζητήν των συνεχόντων δεινών, αλλά φέρειν τα συμπίπτοντα γενναίως». Δηλαδή, να μην ζητούμε γρήγορη απαλλαγή από τις δοκιμασίες που μας βρίσκουν και μας συνέχουν, αλλά να υποφέρουμε τα δυσάρεστα γεγονότα με γενναιότητα. Να δεχόμαστε τις θλίψεις